ό,τι φαίνεται, οι Ουκρανοί θα επιχειρήσουν κάτι παρόμοιο με το Στάλινγκραντ του 1943 κατά των χιλιάδων μαχητών της Βάγκνερ που είναι εντός του Μπαχμούτ. Ενώ υπενθυμίζουμε ότι στην πόλη έχουν εγκλωβιστεί 10.000 Ουκρανοί στρατιώτες. Το πιθανό σχέδιο των Ουκρανών είναι να χτυπήσουν ταυτόχρονα τους Ρώσους μισθοφόρους από μέσα και απ' έξω από την πόλη. Η μάχη για τον Μπαχμούτ, μια στρατηγική σημασία πόλη στην περιοχή του Ντονιέτσκ, έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο έντασης, δήλωσε ο διοικητής του Ουκρανικού στρατού, αντιστράτηγος Ολεξάνδερ Σερχέι, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία έστειλε πρόσθετες δυνάμεις της ομάδας Βάγνερ στη μάχη. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι είπε στη βραδινή του ομιλία στις 6 Μαρτίου ότι μαζί με τους ανώτατους Ουκρανούς αξιωματικούς ελήφθη η απόφαση να μην αποσυρθεί καμία μονάδα από τον Μπαχμούτ και ανταυτού να ενισχυθούν τα στρατεύματα που υπερασπίζονται αυτή τη στιγμή την πόλη. Ουκρανοί πεζικάροι είπαν στο πρακτορείο ειδήσεων Kivin Bedit για προετοίμαστε κακώς εκπαιδευμένα τάγματα που ρίχνονται στην πρώτη γραμμή της κρεατομηχανής που λέγεται Μπαχμούτ, για να επιβιώσουν όσο καλύτερα μπορούσαν με ελάχιστη υποστήριξη από τεθωρακισμένα οχήματα, όλμους πυροβολικών ντρόουνς και τακτικές πληροφορίες. «Δεν έχουμε καμία υποστήριξη», λέει ένας Ουκρανός στρατιώτης ονόματι Σέρχι, ο οποίος έχει πολεμήσει στην πρώτη γραμμή του Μπαχμούτ. Τα ντρόουνς, που υποτίθεται ότι παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες αναγνώρισης, είναι επίσης σπάνια και χάνονται με πολύ υψηλούς ρυθμούς σε ορισμένα σημεία του πεδίου της μάχης. Όλα αυτά οδηγούν σε τρομακτικές απώλειες τόσο νεκρών όσο και τραυματιών. Το τάγμα μας μπήκε στα μέσα Δεκεμβρίου για να πολεμήσει ανάμεσα σε όλες τις διαφορετικές μονάδες. Ήμασταν 500 άτομα, λέει ο Μπόρις, ένας μάχημος ιατρός από την περιφέρεια της Οδυσσού που μάχεται γύρω από τον Μπαχμούτ. Πριν από έναν μήνα ήμασταν κυριολεκτικά 150 άτομα. Όταν βγαίνεις από την οχυρωμένη θέση σου, είναι 50% η πιθανότητα να βγεις από εκεί ζωντανός, λέει ο ίδιος, τονίζοντας ότι τώρα αυτό το ποσοστό έχει φτάσει στο 30%, κατέληξε ο ίδιος. Ο πόλεμος στον Μπαχμούτ είναι ό,τι πιο άγριο και δραματικό έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η πόλη έχει γίνει το κλειδί των εξελίξεων και η τύχη της μαζί με τις αντεπιθέσεις που ετοιμάζονται μπορεί ακόμα να κρίνει και τη συνέχεια του πολέμου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.